Στα αγγλικά δεν θα το πω. Ξεκινάμε τα ελληνικά. Α, εντάξει. Λοιπόν, φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε μια επική αποστολή, σε μια ξένη χώρα. Απλά αντί να σκοτώνετε δράκους, αυτό που κάνετε είναι να αντιμετωπίζετε ιατρικά ραντεβού, ιατρικές συζυγίες, αρτούρα. Σε γενικές γραμμές, οι coordinators είμαστε ο αξιόπιστος οδηγός για τους ασθενείς του εξωτερικού και φυσικά όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε με χαμόγελο και καμιά φορά και με κανένα χάρτη. Και γενικά είμαστε και υποστήριξη, θα πω κιόλας, γιατί δεν είμαστε απλά ένας coordinator που θα σου πει τι θα κάνεις, αλλά θα σε στηρίξει κιόλας. Σε αρέσει, δεν σε αρέσει, σε πονάει κάτι, σε ενοχλεί κάτι, εμείς θα είμαστε εδώ. Εδώ. Έλα ρε ρο. Είναι διάφορες. Είναι για τα φάρμακα, είναι πότε θα χρειαστεί να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί όλο αυτό απαιτεί ένα διαφορετικό προγραμματισμό. Οπότε προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο επεξηγηματικοί γίνεται και να σπάμε τη θεραπεία σε μικρά κομμάτια, έτσι ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμη. Είναι, κατά κύριο λόγο, η γλώσσα και το ότι κάνουν θεραπεία σε μια χώρα την οποία δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας. Έχουν πάρα πολλές ανησυχίες σχετικά με τη ρουτίνα τους, δηλαδή αν μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τη ρουτίνα όσο παίρνουν μια θεραπεία. Πάντοτε με ψυχραιμία τα αντιμετωπίζουμε και εφαρμόζουμε αυτό το skill που έχουμε, το να μεταφράζουμε το χάος σε σαφήνεια. Ποιες είναι? Προσπαθώντας να τους κάνω να νιώσουν οικεία σε μας, να τους καθησυχάσω ότι όλα βαίνουν αισίως κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για πράγματα τα οποία μπορώ να οργανώσω εγώ και δεν χρειάζονται να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι της οργάνωσης. Οι ασθενείς μας έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου, έχοντας διαφορετικά χόμπι, κουλτούρα, διαφορετικές συνήθειες. Έτσι προσπαθώ να ενημερώνομαι για να μπορέσω να έχω την καλύτερη επικοινωνία μαζί τους. Πάντα παίρνω το χρόνο να τους γνωρίσω ως ανθρώπους. Όπως θα γνώριζα κάποιον και θα γινόμασταν φίλοι, έχω την ακριβώς ίδια αντιμετώπιση. Προσπαθώ να γίνω ένα με την κουλτούρα τους, να τους προσεγγίσω, να καταλάβω τα θέλω τους και να μπορέσω να τους κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται αυτό το ταξίδι. Έχουμε ασθενείς που έρχονται, πώς να το πω, αυτό το international. Ότι οι Άγγλοι αγαπούν το ποδόσφαιρο. Αλήθεια. Λοιπόν, αυτό που έμαθα είναι ότι στο Κατάρ το Σαββατοκύριακο δεν είναι Σαββατοκυριακή, όπως είναι σε εμάς, είναι Παρασκευή Σάββατο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ΦΙΚΑ στη Σχεδία, που είναι το διάλειμμα με τους φίλους, τους συνεργάτες, την οικογένειά σου, στο οποίο σίγουρα θα υπάρχει καφές και φαγητό και είναι απαραίτητο να συμβεί 2-3 φορές τη μέρα. Να είσαι πάντα στην ώρα σου. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει τη λέξη. Υπόβαθρα. Όχι. Νομίζω υπάρχει. Δεν θα το πω όμως. Τόχι σε χιούρεντερε, which is... Δεν πήρα. Έχω πέρα με ρεβέ. Τόχι σε χιούρεντερε, που σημαίνει ευχαριστώ πολύ στα τουρκικά. Στα γαλλικά, η φράση «Je vous remercie» σημαίνει σε ευχαριστώ πολύ. Ίσως το κικυρίκι, που σημαίνει φιστίκι. Έχω μάθει στα ιαπωνικά την εξής φράση. Watashi wa taberu no ga deisuki desu. Που σημαίνει «Μ' αρέσει πολύ το φαγητό». Λοιπόν, είναι ένα ακρονίμιο, το NIL, N-I-L, το οποίο σημαίνει Nothing in Line, το χρησιμοποιούν πολύ στην Αγγλία. Εγώ όμως νόμιζα ότι είναι όνομα, οπότε νόμιζα ότι μιλούσαμε για κάποιον NIL. Τελικά σημαίνει ουσιαστικά ότι τίποτα είναι μια φράση που χρησιμοποιούμε και δεν είναι άνθρωπο. Ειλικρινά, όχι. Πιο πολλοί οι ίδιοι προσπαθούν να μάθουν ελληνικά, που έχει πάρα πολύ πλάκα, αλλά εγώ δυστυχώς όχι. Έρχομαι σε επαφή μόνο στην αγγλική γλώσσα, οπότε αυτή είναι η πρώτη γλώσσα επικοινωνίας. Δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό. Το soundtrack ήταν σίγουρα κάτι αισιόδοξο και ισχυρό μήνυμα, όπως το Dora Me, The Sound of Music. Αυτό από την ταινία PS I Love You. I will survive.
beautiful things, Benson Boone. Νομίζω σίγουρα αυτό που θα υπήρχε ήταν, θα ήταν το Eye of the Tiger. Αυτό που πάει... Γιατί νομίζω όλοι έχουμε στιγμές που αξίζουν αυτό το slow motion effect. Hakuna Matata! Υπέροχη φράση! Την Κερβέλ, γιατί μοιράζει χαρά και μαγεία στον κόσμο και άλλωστε ποιος θα ήθελε να πετάει. Ίσως ο Πίτερ Παν. Θα μπορούσα να βρεθώ γρήγορα παντού. Θα ήμουν η Ντενίρις Ταρκάριαν από το Game of Thrones. Πάρα πολύ ωραίο story. Η σκλάβα που έγινε βασίλισσα. Θα ήμουν η Άγνες από το Εγώ Απεσιότατος. Γιατί έχει όλα τα ζαχαρωτά που θέλει, έχει μονόκερο και ξέρει και έναν τύπο που μπορεί να της φέρει το φεγγάρι. Flabbergasted. Δεν ξέρω, το λατρεύω. Νιώθω ότι είμαι χαρακτήρα στο Bridgerton. Flabbergasted. Είναι μία λέξη η οποία σημαίνει... Δεν μπορώ ακριβώς να περιγράψω τι σημαίνει, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη στα ελληνικά. Τόσο τέλεια! Περιγράφουμε, είναι τόσο γραμματική και περιγράφουμε τον πιο ακριβή τρόπο την κατάσταση του απόλυτου σοκ. Η λέξη giggle, γιατί εκτός από τη σημασία της και η έννοιά της ως πράξη, σε κάνει να γελάς. Είναι ο μήνας Ιανουάριος στα αγγλικά, βάζω ένα παραπάνω ρο και ακούγεται ένα ρρρρρρ ενωμένο. Πάντι ντάντι, γιατί ακούγεται κάπως. Μου φαίνεται πολύ αστείο το bubble. Γιατί μου θυμίζει που κάνουμε φούσκες με τις μαστίχες. Τώρα, αυτό είναι όλο συνεχόμενο, εγώ απλά συνεχίζω, δεν θέλετε να κάνω παύσεις. Η Δέσποινα. Η Δέσποινα, από το International, χωρίς δεύτερη σκέψη, κανείς δεν θα περίμενε μια τόσο αγγελική φατσούλα να είναι τέτοιο χαρακτήρα. Σίγουρα η συνάδελφός του Δέσποινα. Σίγουρα θα έλεγα την Παυλίδου, δεν υπάρχει. Η Δέσποινα. Η Δέσποινα, την έχω και πίσω μου. Δεν ησυχάζω καθόλου. I'm the survivor. Ο Κωστής. Η Φωτεινή. Το πω κι άλλοι. Κανένα από τα δύο, γιατί έχω θεία κομμότρια. Κακή βαφή, ώστε να μπορεί να αλλάξει άμεσα. Κακή βαφή. Έχω κάνει το Playmobil όταν ήμουν 4. Το έκανα μια φορά, φτάνει. Πάντα δράμα. Drama queen. Κομμωδία. Δράμα όπως και η ζωή μου. Ποια είναι η πιο αστεία λέξη στα αγγλικά και γιατί? Η πιο αστεία λέξη για μένα είναι η λέξη literally, γιατί δεν μπορώ να την προφέρω. Άμα προσπαθήσω να την πω στα αγγλικά, είναι σαν να πεθάνει κεφαλικό. Είναι literally. Literally. Ναι. Κάτι.